δεν κάνω βίντεο. Τόσο πιο δύσκολο μου είναι να κάτσω μπροστά από μια κάμερα και να μιλήσω. Και γενικότερα τώρα έχω πάρα πολύ άγχος. Έχω ένα καρδιοχτύπη τρελό. Γιατί αυτό το βίντεο, εντάξει, δεν είναι ένα στημένο βίντεο το οποίο έχω λίγο πολύ σκεφτεί τι θα πω ή τι θα δείξω κλπ. Όπως ξέρετε στο κανάλι μου. Είναι ένα βίντεο για να σας πω πού βρίσκομαι, πού είμαι, τι κάνω κλπ. Κλπ. Ξέρω καταρχάς ότι τέτοιου είδους βίντεο μπορεί να μην αφορούν όλους, αλλά εντός εισαγωγικών πάντα, νομίζω ότι οφείλω σε κάποιους από εσάς, μιας και σας έχω βάλει τόσο πολύ στη ζωή μου, κάθε τόσο όταν γίνεται μια μεγάλη αλλαγή κλπ. Να σας μιλάω λίγο γι' αυτό. Και το γεγονός ότι είχα πάρα πολλά μηνύματα που μου λέγαν να κάνω βίντεο και πού βρίσκομαι και αν είμαι καλά κλπ. Και όσοι με παρακολουθούν στα social media λίγο πολύ ξέρουν πού βρίσκομαι, τι είμαι, τι κάνω. Οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι ξέρουν πιο πολύ κλπ. Αλλά ήθελα λίγο έτσι να κάνω ένα βίντεο, μία εισαγωγή ουσιαστικά για τη σεζόν που μας έρχεται, για τη χρονιά που μας έρχεται. Γιατί δεν θέλω να κάνω ένα βίντεο, να με δείτε κατευθείαν χαμογελαστή, να μην ξέρετε τι συμβαίνει, τι συνέβη τόσο καιρό. Γιατί ουσιαστικά λείπω πάρα πολύ καιρό από το κανάλι. Και ήθελα λίγο να σας μιλήσω, να κάτσουμε ήρεμα να τα πούμε. Πολύ ήρεμα εδώ που είμαστε. Να ξέρετε, τώρα βρίσκομαι στην παραλία του Μύτικα, στην Παλιόβαρκα. Και δεν έχει κανέναν. Όταν σας λέω κανέναν, κανέναν. Άντε να είναι 2-3 άτομα. Και επειδή γενικότερα η τοποθεσία είναι αγαπημένη, εντάξει. Αν με παρακολουθείτε καιρό, ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω το μέρος από το οποίο κατάγομαι. Οπότε είπα να φέρω εδώ την κάμερα. Και να κάτσω εδώ μόνη μου στην παραλία, να ακούω το κύμα, να ακούτε κι εσείς το κύμα. Και να μιλήσουμε. Από πού να αρχίσω. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ήθελα. Θα αρχίσω από την αρχή. Το κανάλι το έχω αφήσει λίγο στην άκρη, γενικότερα, γιατί δεν ήμουν σε καλή ψυχολογία για να κάνω ένα βίντεο. Γιατί, όπως έχετε καταλάβει, πρώτο και κύριο λόγο στο κανάλι μου παίζει το χιούμορ. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να κάνω βίντεο. Γιατί ούτως ή άλλως στα βίντεο μου θέλω να έχουν ένα στοιχείο χιούμορ. Νομίζω ότι είναι αυτό που μου αρέσει και εμένα να βλέπω και σε άλλα βίντεο. Οπότε δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Σας έχω αφήσει στο καλοκαίρι. Όπου το καλοκαίρι εγώ δούλευα. Και δούλευα πολύ. Και δούλευα έτσι ώστε όχι τόσο να κουράζομαι. Κουραζόμουν σωματικά, αλλά όλες οι ευθύνες που είχα και που είχα ξαφνικά με κούρασαν πάρα πολύ ψυχολογικά. Νομίζω ότι οι φίλες μου από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα το μόνο που ακούν από μένα είναι το «Δεν είμαι καλά». «Δεν είμαι καλά κορίτσια», «Δεν είμαι καλά» για πολλούς παράγοντες. Τι άλλο, δούλευα το καλοκαίρι, που λέτε. Και είχα πάρα πολλές ευθύνες, όπως λέτε. Και επίσης είχα και μία σχέση το όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, αν με παρακολουθείτε στα social media, η οποία το καλοκαίρι κάπου, δεν θα πω στράβωσε, απλά γίναμε μαλλιά κουβάρια. Όχι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι εγώ ήμουν εδώ, στο Μύτικα, αυτός ήταν αλλού. Και γενικότερα όταν η σχέση είναι από απόσταση, όλα γίνονται χάλια. Και όλα γίνονται χάλια όταν και εσύ δεν έχεις τη δύναμη να προσπαθείς να ανταπεξέλθεις σε αυτή τη σχέση. Νομίζω κάτι τέτοιο έγινε. Και με το γεγονός ότι εγώ έφυγα, ξενίκιασα από τα Γιάννενα, ναι, γιατί ξενίκιασα, αν δεν το έχετε δει. Και γενικότερα με όλο αυτό της δουλειάς και της πίεσης και όλα αυτά που γίνανε στη ζωή μου τώρα τελευταία, τελείωσε και αυτή η σχέση. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς τα λέω έτσι, σαν να μην ήταν κάτι στη ζωή μου, απλά
καθίσω να σας τα πω όλα σε ένα βίντεο χωρίς να αισθάνομαι χάλια, πάει να πει ότι είμαι καλά. Και γενικότερα ναι, ξενίκιασα από Γιάννενα, έφυγα τώρα αρχές Οκτώβρη. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, νομίζω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Πολλές εναλλαγές συναισθημάτων, πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ... Δηλαδή ήταν όλα... Έφυγα από Γιάννενα και δεν στενοχωρέθηκα όσο θα ήθελα. Τώρα το συνειδητοποιώ, γιατί για να φύγεις από Γιάννενα πρέπει να κλάψεις. Αναγκαστικά όταν είσαι φοιτητής στα Γιάννενα και φεύγεις, κλαις. Εγώ δεν έκλαψα, δεν στενοχωρέθηκα τόσο πολύ, γιατί ένιωθα τόσο την ανάγκη να είμαι καλά στη ζωή μου, που είπα, εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη και δεν ξέρω πώς το είδα. Έπαιξε ρόλο το ότι δεν ήμουν πολύ καλά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, ξέχασα να σας πω, φεύγω από τα Γιάννενα, δεν παίρνω πτυχίο ακόμα, φεύγω χωρίς πτυχίο, αλλά φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Γιατί, και αυτό το λέω, είναι μερικά πράγματα, ας πούμε, όπως οι σχέσεις μου, η σχολή μου, το πτυχίο μου, η δουλειά μου, που μπορεί να μην αφορούν αυτό το κανάλι, αλλά επειδή πάντα θα δω κάποιο σχόλιο και θα με πειράξει, θέλω να τα ξεκαθαρίζω όλα. Δεν αφορά κανένα η ζωή μου, εγώ επιλέγω να τη μοιράζομαι, αλλά αυτό πάει να πει ότι δεν τα ξέρετε και όλα και ότι δεν μπορείτε να κρίνετε και κάποιον άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέρετε. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τώρα θα πάω στην Αθήνα. Θα πάω στην Αθήνα να μείνω με την αδερφή μου. Εκείνο το πατρικό μου στην Αθήνα. Στην Αθήνα μεγάλωσα. Οι γονείς μου από όταν συνταξιδοτήθηκε ο μπαμπάς μου μένουν και δεν μένουν μόνιμα στο Μύτικα. Νομίζω ότι αν πήγαινα στην Αθήνα και εμένα με τους γονείς μου, η αλλαγή θα ήταν τρομερή, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν είσαι φοιτητής τόσα χρόνια, μένεις μόνος σου, είσαι ανεξάρτητος και ξαφνικά πας και έχεις τη μαμά σου να σου λέει αν θα φας, που θα βγεις, τι θα κάνεις. Και όλα αυτά στα πλαίσια μιας μαμάς, έτσι, όχι ότι θα σε ελέγξει κλπ. Απλά ξέρετε έτσι όπως κάνουν όλες οι μαμάδες. Νομίζω ότι δεν θα το άντεχα. Ευτυχώς πάω με την αδερφή μου να μείνω. Θα είμαστε δυο μας δηλαδή στο σπίτι. Και γενικότερα επειδή λείπω πάρα πολλά χρόνια από την Αθήνα και τα Γιάννενα πραγματικά ήταν μια πόλη που αγάπησα πάρα πολύ. Έκανα ρίζωσα εκεί και όλη μου η καθημερινότητα και η ζωή μου περιστρεφόταν γύρω από τα Γιάννενα. Αγχώθηκα πάρα πολύ για τη μετακόμιση στην Αθήνα. Γιατί πλέον, εντάξει, όλες μου οι φίλες είναι εκεί στην Αθήνα. Αλλά ήταν, είναι και θα είναι για μένα άλλος τρόπος ζωής, άλλη ρυθμή ζωής, τους οποίους δεν έχω συνηθίσει. Και δεν ξέρω, γενικότερα μου έπιασε ένα τρελό άγχος, γι' αυτό και όταν έφυγα από τα Γιάννενα επέλεξα να έρθω να κάτσω λίγες μέρες στο χωριό μου, εδώ στο Μύτικα, που δεν έχει κόσμο, δηλαδή είμαστε μόνοι μας, πραγματικά είμαστε μόνοι μας. Αλλά ειλικρινά είχα ανάγκη να ηρεμήσω. Να ηρεμήσω όμως, δηλαδή αυτό, να κάθομαι στη θάλασσα, να κάνω μπάνιο. Γιατί τώρα τον Οκτώβριο η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή, πέρα από την πλάκα. Και είχα ανάγκη αυτό, να μην κάνω τίποτα, να ηρεμήσω. Και να περάσω λίγο καλά. Και το καλά με την έννοια του το ότι να ξεφύγω, για να μην σκέφτομαι το τι έγινε και το τι θα ακολουθήσει. Αυτό. Δεν έχω πάρα πολλά να σας πω. Σας είπα ότι θα πάω στην Αθήνα. Πλέον θα με βλέπετε από την Αθήνα. Θέλω γενικότερα το κανάλι να το αλλάξω. Να το αλλάξω με την έννοια ότι θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Αν δεν μου αρέσει και πώς θα πάει, μάλλον θα σταματήσω. Δεν λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά... Όχι, θα σταματήσω. Δεν ξέρω αν θα σταματήσω. Απλά, αν δεν βρω το ρυθμό μου για να είμαι ικανοποιημένη, δεν ξέρω τι θα κάνω. Να ξέρετε ότι μετά από αυτό το βίντεο θα ανέβουν κάποια βίντεο, 3-4 βίντεο τα οποία έχω γυρίσει. Τα γύρισα από την ανάγκη μου να κάνω ένα βίντεο, να πω κάτι, να μην αφήσω το κανάλι έτσι, αλλά δεν τα έκανα ποτέ edit, γιατί δεν είχα την ψυχολογία να κάτσω να κάνω edit. Πραγματικά δεν είχα την ψυχολογία.
Θα το κλείσω από το βίντεο. Ήταν ένα πολύ μικρό update. Ελπίζω να ακούγομαι τόση ώρα, να μην μιλάω μόνη μου, γιατί ακούγεται το κύμα και φυσάει κιόλας. Και δεν ξέρω αν θα με ακούτε καθαρά. Πάντως ήθελα να σας πω γενικότερα ότι δεν ήμουν πάρα πολύ καλά. Τώρα είμαι καλά. Και νομίζω ότι θα είμαι ακόμα καλύτερα. Και να σας πω ότι... Τι να σας πω, ότι από το καλοκαίρι νομίζω ότι αποκόμισα 4 πράγματα. Το πρώτο είναι μην αφήνεις τη δουλειά να είναι η ζωή σου. Πραγματικά μην αφήνετε τη δουλειά σας να είναι η ζωή σας, γιατί εμένα με πειράσε πάρα πολύ, πάρα πολύ ψυχολογικά οι ευθύνες και κατάλαβα ότι θα μπορούσα να το χειριστώ αλλιώς και να μην έχω τόσο άγχος. Το δεύτερο είναι μην αφήνετε τις σχέσεις σας, τις σχέσεις σας τις ερωτικές, να επηρεάζουν τη ζωή σας. Δηλαδή ότι αν δεν είστε καλά, δεν πάει να είστε μαζί 100 χρόνια. Αν δεν είστε καλά, αν ο άλλος που είστε μαζί είναι εγωιστής και δεν σας καταλαβαίνει, το αφήνετε. Είναι τόσο λυτρωτικό και τόσο... Τέλος πάντων, το τρίτο είναι να έχετε δίπλα ανθρώπους που να σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Να έχετε δίπλα στους ανθρώπους που να σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Και αυτό ειλικρινά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή. Ακούω συνέχεια για ψεύτικες φιλίες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έναν άνθρωπο να πουν τον πόνο τους. Μπορεί να είναι και από επιλογή, έτσι δεν το κατακρίνω, αλλά πραγματικά σε μένα οι φίλοι μου παίξαν τρομερό ρόλο, ειδικά αυτό το καλοκαίρι που δεν ήμουν καλά. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι πραγματικά, γιατί έχω φίλες οι οποίες μπορεί να μην είμαι καλά και να τους πω κορίτσια, είμαστε στο Μύτικα, θέλετε να πάμε καλά βρυτά, γιατί δεν είμαι καλά και θα μου πούν ναι, πάμε ρε Μαρία, έτσι γιατί δεν είσαι καλά. Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, μπορεί να μην έχουμε όρεξη, μπορεί να μην έχουμε μέσο να πάμε, μπορεί να μην έχουμε διάθεση, μπορεί να έχουμε υποχρεώσεις, αλλά επειδή είμαστε φίλες και δεν είσαι καλά, θα πάμε. Θέλω να πω ότι παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο οι φίλες μου, οι κολλητές μου. Και αν δεν ήταν αυτές, νομίζω δεν θα ήμουν καλά. Εντάξει. Και θα κλείσω με το τέταρτο και τελευταίο που αποκόμισα από αυτό το καλοκαίρι. Και είναι, πραγματικά είναι πολύ κλισέ, αλλά πραγματικά νομίζω ότι το ζήσε τη στιγμή είναι ό,τι πιο σημαντικό αποκόμισα από αυτό το καλοκαίρι, γιατί ειλικρινά η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από στιγμές που πρέπει να μάθουμε να τις περνάμε όμορφα ακόμα και αν είμαστε χάλια. Και ειλικρινά τώρα που γυρνάω πίσω και σκέφτομαι ποιες στιγμές πέρασα καλά, νομίζω ότι θα ήθελα να το ξαναζήσω. Οπότε ζήστε τη στιγμή κι εσείς, να περνάτε όμορφα, να ερωτεύεστε, να φλερτάρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να μην αφήνετε τη δουλειά να σας δαουνιάσει και γενικότερα βγάλετε από τη ζωή σας ανθρώπους που δεν σας κάνουν καλό. Αυτά είχα να πω. Κλείνω αυτό το βίντεο εδώ. Θα με δείτε, σας είπα, σε κάποια άλλα βίντεο τα οποία μπορεί να μην κολλάνε με αυτά που σας είπα, γιατί είναι προγυρισμένα. Αλλά θα τα πούμε και σύντομα από την Αθήνα. Αυτά από μένα. Φιλάκια πολλά σε όλους.